Καλησπέρα σας. Ξεκινώντας την απογευματινή συνεδρίαση, είμαι ο πρώτος ομιλητής για το θέμα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και στο ερώτημα στο οποίο καλούμε να απαντήσω είναι για την πρώιμη διάγνωση και τον προσδιορισμό του κινδύνου υποτροπής. Ας θυμηθούμε λιγάκι ορισμένα γενικά στατιστικά στοιχεία, τα ξέρουμε, είναι καλό όμως να τα θυμόμαστε. Το 70-80% των ασθενών έχουν αυτό που λέγαμε παλιά επιφανειακό, προτιμούμε πλέον τον όρο μη διαιθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ο οποίος αντιμετωπίζεται κλασικά με τη διουρηθρική εκτομή και τις ενδοκιστικές εγχύσεις. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι η υποτροπή. 50-70% πιθανότητα υποτροπής του επιφανειακού καρκίνου της κύστης, 10-15% η νόσος θα εξελιχθεί σε διαιθητικό. Άρα λοιπόν το θέμα της πρώιμης διάγνωσης, να πιάσουμε τον καρκίνο όσο το δυνατόν νωρίτερα, είναι καθοριστικό νομίζω και σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Όπως επίσης και αυτή η περίφημη ειδική δείκτες, η οποία έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και καλούνται να μας βοηθήσουν στο θέμα αυτό, θα δούμε λιγάκι τι βιβλιογραφικά δεδομένα έχουμε μέχρι τώρα. Η αιματουρία βέβαια είναι αυτό το σύμπτωμα το οποίο θα φέρει τον άρρωστο στον ουρολόγο. Έτσι, είναι δεδομένο ότι ο άρρωστος και όλος ο διαγνωστικός έλεγχος ξεκινάει μετά την αιματουρία. Το ερώτημα είναι, μπορεί η αιματουρία να χρησιμοποιηθεί ως screening test στο γενικό πληθυσμό? Γιατί να μην κάνουμε screening σε όλους τους ασθενείς, άντρες, γυναίκες, για το αν υπάρχει μικρο ή μακροσκοπική αιματουρία, μήπως μπορέσουμε να διακρίνουμε τον καρκίνο της κύστης καλύτερα και νωρίτερα βασικά. Το πρόβλημα είναι, όπως βλέπετε από τα ποσοστά της διαφάνειας, ότι η θετική προγνωστική αξία της είναι μόλις 5%. Μόνο το 20% των ασθενών με αιματουρία τελικά θα έχει καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Έτσι εντοπίζουμε το θέμα της αιματουρίας σε σχέση με τον καρκίνο μόνο της κύστης και όχι βέβαια με τον καρκίνο του νεφρού ή άλλους καρκίνους. Αλλά ακόμα και το 25% των ασθενών οι οποίοι έχουν τελικά καρκίνο της ουροδόχου κύστης δεν έχουν αιματουρία. Άρα λοιπόν, βέβαια, με αυτά τα δεδομένα είναι αδύνατο κανείς να προτείνει να κάνουμε ένα γενικό έλεγχο είτε με γενική ούρων είτε με στίξ στο γενικό πληθυσμό. Αλλά είναι αξιόλογο να αναφέρουμε αυτή την πολύ σημαντική μελέτη, η οποία είχε μια μεγάλη παρακολούθηση 14 χρόνια και η οποία δημοσιεύθηκε στο Cancer το 2006, όπου τι έγινε? Έγινε προληπτικός έλεγχος, screening δηλαδή, για αιματουρία, και τελικά σε αυτούς που βρέθηκε καρκίνος της κύστης, στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου, κανένας δεν είχε πεθάνει, όλοι ήταν ζωντανοί, είχαν αντιμετωπιστεί 14 χρόνια μετά, ενώ στο 20% των περιπτώσεων, δηλαδή ένα στους 5 ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκε ο καρκίνος όταν πλέον ήταν συμπτωματικοί, είτε είχαν αιματουρία είτε είχαν κάποιο άλλο κλινικό σύμπτωμα, τελικά είχε καταλήξει από την νόσο. Την κυστεοσκόπηση την ξέρουμε, βέβαια είναι αδύνατο να προτείνουμε κυστεοσκόπηση σαν screening στο γενικό πληθυσμό. Δεν πάβει να είναι μια επεμβατική μέθοδος, ακόμα και αν χρησιμοποιήσουμε το εύκαπτο κυστεοσκόπιο. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί καρκίνοι μπορούν να μας ξεφύγουν και κυρίως το καρκίνωμα in situ. Σαφώς έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, βλέπουμε καλύτερα πλέον, έχουμε τα βίντεο συστήματα, όλα τα πράγματα, η εικόνα μας είναι καλύτερη. Αλλά και πάλι, πάρα πολλοί καρκίνοι μας ξεφεύγουν. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κυστεοσκόπηση κάπως? Το θέμα της φωτοδυναμικής διάγνωσης είναι παλιό. Δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι η έγχυση ενδοκυστική φωτοβιστοποιών ουσιών μία ώρα περίπου πριν τη διουρηθρική εκτομή, με σκοπό να διαγνώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους καρκίνους, τους οποίους δεν θα τους βλέπαμε με την απλή κυστεοσκόπηση. Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια? Ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο είναι βέβαια παρόμοιο με το παλιότερο, το αμινολεβουλινικό. Αυτό είναι το εξαμινολεβουλινικό οξύ, το οποίο φαίνεται ότι έχει καλύτερη εικόνα και αντίθεση και το οποίο μπορεί ίσως να μας βοηθήσει. Δύο είναι οι κλασικές μελέτες, τις βλέπετε στην διαφάνεια, οι οποίες εξέτασαν τη συγκριτική αξιολόγηση των δύο μεθόδων με το φάρμακο, με το Hexvix χωρίς αυτό. Και δείτε ότι στην απλή κυστεοσκόπηση είχαμε μια διάγνωση 75% των όγκων, 97% στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε το εξαμινολεβουλινικό οξύ. Η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη, 95% έναντι 68% όταν μιλούσαμε για το καρκίνωμα in situ. Αλλά βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι, όπως και σε όλες βέβαια τις περιπτώσεις, τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 13% ψευδώς θετικά αποτελέσματα στη μία μελέτη, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, 37% ψευδώς θετικά αποτελέσματα στην άλλη μελέτη. Λοιπόν, ας δούμε λιγάκι μερικές εικόνες. Αυτή είναι η εικόνα της φωτοδυναμικής απεικόνησης. Εδώ φαίνονται διάφοροι πολλαπλοί μικροί θυλωματώδεις όγκοι. Αυτή είναι η αντίστοιχη εικόνα με το κλασικό άσπρο φως. Βέβαια, αν δούμε κανένας πριν την εικόνα αυτή και πάμε μετά σε αυτή την εικόνα, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον θα τους έβλεπα. Είναι όμως αρκετά εύκολο να ξεφύγουν αυτοί οι όγκοι. Όπως επίσης και μεγαλύτεροι όγκοι, έτσι όπως είναι αυτός εδώ ο όγκος, ο οποίος μπορεί να πούμε ότι φαίνεται με το απλό άσπρο φως, εδώ είναι με τη φωτοδυναμική απεικόνηση, αλλά αυτές οι τρεις δορυφόρες αιστείες νομίζω ότι μάλλον θα τις χάναμε όλοι μας στην περίπτωση που κάναμε μόνο απλή κυστεοσκόπηση.
Και βέβαια τη μεγαλύτερη ίσως διαφορά που έχει η μέθοδος της φωτοδυναμικής απεικόνησης είναι στο καρκίνωμα in situ, όπου πάρα πολύ δύσκολα θα έλεγε κανείς ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, ενώ στην περίπτωση φωτοδυναμικής αμέσως εντοπίζει την περιοχή της βλάβης και παίρνει βιοψίες. Το θέμα είναι, εντάξει, έχει κάποια όμως πρακτική σημασία αυτό? Αντιμετωπίζεται καλύτερα ο ασθενής? Βελτιώνεται η κατάστασή του, η επιβίωσή του? Δεν έχουμε πολλά δεδομένα. Στη μία από τις δύο αυτές μελέτες μας είπαν οι συγγραφείς ότι το 17% των ασθενών αντιμετωπίστηκε καλύτερα, με την έννοια ότι έγινε πιο εκτενής διουρηθρική εκτομή. Βγήκαν όλοι οι όγκοι κατά το δυνατόν από την πρώτη κιόλας διουρηθρική εκτομή και αντιμετωπίστηκαν καλύτερα συμπληρωματικά, δηλαδή μπήκαν σε πιο εντατικό πρόγραμμα ενδοκιστικών εγχύσεων. Και το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί στο 22% αν βγάλουμε τους ασθενείς στους οποίους δεν υπήρχε καρκίνος. Στο ερώτημα τώρα, το εύκαμπτο ή άκαμπτο κιστοσκόπιο, υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Έτσι, νομίζω το ότι ό,τι και να γίνει, όπως και να το κάνουμε, όσο και να έχουν βελτιωθεί τα εύκαμπτα κιστοσκόπια, υπολείπονται της εικόνας του άκαμπτου κιστοσκοπίου. Βέβαια, έχει τα γνωστά πλεονεκτήματα ότι είναι πιο καλά ανεκτή η μέθοδος από τον ασθενή. Είτε συγκρίνουμε λοιπόν στην πρώτη μεριά του πίνακα με το λευκό φως, είτε συγκρίνουμε στη δεύτερη μεριά του πίνακα τις δύο μορφές κιστοσκόπησης με το μπλε φως, σε όλες τις περιπτώσεις, όπως θα δείτε στη διαφάνεια, η κιστοσκόπηση με το άκαμπτο κιστοσκόπιο είναι καλύτερη, μας βοηθάει στο να διαγνώσουμε περισσότερους όγκους σε σχέση με το εύκαμπτο κιστοσκόπιο. Για τους δείκτες τώρα. Πέρα από την κυταρολογική, η οποία αποτελεί τον παραδοσιακό δείκτη και αυτόν τον δείκτη με βάση τον οποίο συγκρίνονται όλοι οι άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι δείκτες, το BTA το ξέρουμε όλοι, το NMP22 το ξέρουμε όλοι, τους άλλους δύο, τους FIS και το Immunocyte, δεν το ξέρουμε ίσως πάρα πολύ, δεν ξέρω αν κανείς τους εφαρμόζει στην κλινική πράξη. Αυτοί είναι οι καρκινικοί δείκτες οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το FDA με σκοπό τη διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενών με επιφανειακό ή καλύτερα να το πούμε πιο σωστά με μη διθυτικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Σαν ένα γενικό κανόνα, έτσι, γενικό κανόνα, όλοι αυτοί οι δείκτες έχουν καλύτερη ευαισθησία από την κυταρολογική, αλλά δεν έχουν την ειδικότητα ουσιαστικά της κυταρολογικής εξέτασης των ούρων. Και έτσι θα βρει κανένας στη βιβλιογραφία πάρα πολλά review, πάρα πολλές ανασκοπήσεις, οι οποίες όλες καταλήγουν στον ίδιο παρονομαστή, ότι όλοι αυτοί οι δείκτες, ενώ έχουν βγει σαν ένα σκοπό να διαγνώσουμε τον καρκίνο και να μειώσουμε στην παρακολούθηση την κιστοσκόπηση, δηλαδή να μην κάνουμε κιστοσκοπήσεις και να κάνουμε μόνο τους δείκτες, τελικά αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Δεν συνιστώνται δηλαδή αυτοί οι δείκτες στην καθημερινή κλινική πράξη, δεν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον ακόμα ότι ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν. Αφήνουμε ένα παράθυρο για τις ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου, όπου εκεί μπορεί να έχουν κάποια θέση. Για τους διάφορους βιολογικούς προγνωστικούς δείκτες, δεν θα τους διαβάσω όλους, τους έχει δει ο καθένας μας στη βιβλιογραφία και εδώ τα κλινικά συμπεράσματα, οι κλινικές οδηγίες συνηγορούν στον ίδιο παρονομαστή ότι δεν τεκμηριώνουν τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα τη χρήση τους στην καθημερινή κλινική πράξη. Περνώντας στο δεύτερο ερώτημα, τώρα στην αξιολόγηση του κινδύνου υποτροπής. Θα μου πει κανένας καλά, και τι με ενδιαφέρει εμένα να ξέρω τον κίνδυνο υποτροπής. Εγώ τον ασθενή μου θα τον παρακολουθήσω με κιστοσκόπηση. Αν υποτροπιάσει, θα τον αντιμετωπίσω με βάση αυτά τα οποία όλα ξέρουμε. Αυτό βέβαια νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Γιατί το να ξέρει κανένας τι πιθανότητα έχει ο συγκεκριμένος πλέον ασθενής να υποτροπιάσει είναι πολύ σημαντικό. Θα τον ενημερώσει καλύτερα, θα τον αντιμετωπίσει καλύτερα. Και θα λύσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο νομίζω ότι το έχουμε όλοι μας και ειδικά στην Ελλάδα, την ελλιπή συμμόρφωση των ασθενών λόγω της κακής ενημέρωσης. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Όπως επίσης και να διαλέξουμε ασθενείς οι οποίοι είναι επικίνδυνοι ασθενείς για εξέλιξη, είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου και οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα καινούριο πρόγραμμα με ένα καινούριο φάρμακο ή να μπουν σε μια πιο εντατική παρακολούθηση ίσως. Πώς κάναμε μέχρι τώρα τον προσδιορισμό του κινδύνου υποτροπής? Όλοι βασιζόμασταν στην κλινική εμπειρία. Έτσι, είναι, υπάρχει κλινική εμπειρία, όλοι έχουμε αντιμετωπίσει ασθενή με καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Ξέρουμε λίγο πολύ ποιοι ασθενείς δεν πάνε καλά, ποιοι ασθενείς πάνε καλά. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα με αυτή την κλινική εμπειρία, ακόμα και από τους πιο έμπειρους γιατρούς, όπως έχει αναλυθεί σε ένα review του 2002, δεν είναι αξιόπιστη ουσιαστικά. Οδηγούμαστε σε λάθη, γιατί το μυαλό μας, να το πούμε απλά, μας οδηγεί πάντοτε σε δρόμους υποκειμενικούς. Επιπλέον, οι προγνωστικοί παράμετροι, θα πούμε στη συνέχεια ποιοι είναι αυτοί, όλο και περισσότερο αυξάνουν. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε 5-6 προγνωστικούς παράγοντες, είναι πάρα πολύ δύσκολο εγώ μόνος μου να βάλω στο μυαλό μου όλους τους παράμετρους αυτούς και να μπορέσω να εκτιμήσω την πιθανότητα υποτροπής ή εξέλιξης του όγκου σε ένα συγκεκριμένο ασθενή.
Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν βγήκαν αυτά τα προγνωστικά εργαλεία, τα οποία λέγονται νομογράμματα, τα οποία τα ακούμε και θα τα ακούμε όλο και όσο περνάει ο καιρός. Είναι αξιόπιστα αυτά τα νομογράμματα? Όπως φάνηκε λοιπόν σε αυτή τη σημαντική μελέτη, τα νομογράμματα είναι καλύτερα όσον αφορά την εξέλιξη, την εκτίμηση της εξέλιξης της νόσου, ή στη χειρότερη περίπτωση, αν θέλετε να το πούμε, το ίδιο καλά με τον πολύ έμπειρο κλινικό γιατρό. Σαφώς όμως δεν αντικαθιστούν τον ρόλο του γιατρού. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα βάλουμε τις παραμέτρους στο νομόγραμμα, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα αξιολογήσουμε την πιθανότητα υποτροπής και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κάνουμε την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ο ρόλος μας παραμένει σημαντικός. Διάφορα νομογράμματα έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για τον μη διθυτικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Τα βλέπετε στη διαφάνεια. Θα σταθώ στα δύο τελευταία, στο νομόγραμμα του Σαριάτ και στους πίνακες του Σιλβέστερ, τα οποία αξιολογούν διαφορετικούς παραμέτρους. Του Σιλβέστερ είναι πιο πολύπλοκος και πιο παραδοσιακός, ενώ το νομόγραμμα του Σαριάτ βάζει, είναι το μόνο που βάζει και έναν καρκινικό δείκτη στην πρόγνωση, το NMP22. Το ερώτημα είναι, πόσο ακριβή είναι αυτά, γιατί ακρίβεια μπορούμε να μιλάμε? Θα τους διαγνώσουμε όλους ασθενείς σωστά αν τα χρησιμοποιήσουμε αυτά? Αυτό βέβαια είναι αδύνατο να συμβεί. Θα ήταν πάρα πολύ τέλειο να μιλάμε για ποσοστά της τάξης των 100 ή έστω 95%. Πάντως, το νομόγραμμα του Σαριάτ έχει μια ακρίβεια γύρω στο 85% κατά μέσον όρο για την εξέλιξη ή την υποτροπή του όγκου. Και οι πίνακες του Σιλβέστερ έχουν ένα ποσοστό περίπου 66% για την αξιολόγηση, την πρόγνωση, αν θέλετε, της υποτροπής, και γύρω στο 75% για την εξέλιξη σε διθυτικό καρκίνο. Το πρώτο νομόγραμμα λοιπόν του Σαριάτ αξιολογεί τρεις παραμέτρους. Το φύλλο, το ένα αντιστοιχεί στον άντρα, το δύο στη γυναίκα, την κυταρολογική, άσπρο-μαύρο, θετική-αρνητική, το NMP22, πάλι άσπρο-μαύρο, θετικό-αρνητικό με όριο τις 10 μονάδες ανά ml. Οπότε, με αυτές τις τρεις παραμέτρους παίρνουμε μόρια. Πώς τα παίρνουμε τα μόρια αυτά? Έχουμε έναν ασθενή 80 ετών, βλέπουμε σε τι μόρια αντιστοιχεί. Έχουμε έναν άντρα, βλέπουμε σε τι μόρια αντιστοιχεί. Το ίδιο και τις άλλες δύο παραμέτρους, την κυταρολογική και το NMP22. Τα θρίζουμε τα μόρια αυτά, τα βάζουμε σε αυτή την σειρά και ουσιαστικά μας δίνει την πιθανότητα υποτροπής. Το ίδιο συμβαίνει με το νομόγραμμα του Σαριάτ και στις άλλες δύο περιπτώσεις, γιατί αξιολογεί τρεις ουσιαστικά παραμέτρους. Την εξέλιξη, την υποτροπή του επιφανειακού καρκίνου, την εξέλιξη σε όγκο κακής διαφοροποίησης, grade 3 ή καρκίνο μανισάιτου, αλλά και την εξέλιξη πλέον σε διθυτικό καρκίνο σταδίου ΤΑΒ2. Και βέβαια, επειδή ίσως είναι λίγο δύσκολο κανείς να τα υπολογίζει ακριβώς και πώς γίνεται όλα αυτά, και εδώ έρχονται τα ηλεκτρονικά βοηθήματα να μας βοηθήσουν. Στην ιστοσελίδα αυτή θα το βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το νομόγραμμα αυτό, το Σαριάτ. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλουμε τις παραμέτρους στα κουτάκια, να διαλέξουμε τι θέλουμε από τις τρεις παραμέτρους να μας υπολογίσει και να το υπολογίσουμε. Δείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έναν απλό ασθενή, έναν άντρα 60 ετών, έναν καθημερινό περιστατικό, το οποίο είναι αρνητική κυταρολογική, αρνητικό και το NMP22. Η πιθανότητα λοιπόν υποτροπής στον ασθενή αυτόν μας τη βγάζει το νομόγραμμα 15,2%. 2,3% μας βγάζει πιθανότητα να γίνει όγκος κακής διαφοροποίησης, grade 3 ή inside στο μέλλον. Και 14,4% ο ασθενής αυτός να εξελιχθεί σε διθυτικό καρκίνο, να πιάσει πλέον το μυϊκό χιτώνα. Το επόμενο νομόγραμμα, στο οποίο ίσως είμαστε λίγο πιο πολύ, το ξέρουμε ίσως λίγο καλύτερα, είναι αυτό το οποίο βασίστηκε στους περίφημους πίνακες του Σιλβέστερ. Με βάση αυτούς τους πίνακες, αυτοί οι πίνακες είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν σε κλινικό επίπεδο, βγήκε αυτό το προγραμματάκι, το οποίο νομίζω το ξέρετε όλοι. Όποιος δεν το ξέρει μπορεί να το κατεβάσει στον υπολογιστή του από την ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση, εγκαθίσταται στον υπολογιστή και βάζει μέσα διάφορες παραμέτρους, πιο παραδοσιακές, χωρίς να χρησιμοποιεί ειδικούς δείκτες. Γιατί εντάξει, ίσως το NMP22 δεν το κάνουν όλοι. Τι αξιολογεί? Τον όγκο, αν είναι πρωτοπαθής ή έχει γίνει εξέλιξη του όγκου, υπάρχει υποτροπή. Πόσος είναι ο αριθμός των όγκων που βρήκαμε? Ποια είναι η μέγιστη διάμετρο του μεγαλύτερου όγκου? Το στάδιο βέβαια, τα ΑΑ ή τα ΦΕΝΑ. Το grade, χρησιμοποιώντας την παλιότερη ταξινόμηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, σε grade 1, 2 και 3 και όχι σε high, low grade ή χαμηλού κακού είδους δυναμικού. Και το αν συνυπάρχει ή όχι καρκίνωμα inside. Η άλλη διαφορά του Σιλβέστερ, του νομογράμματος αυτού σε σχέση με το προηγούμενο, είναι ότι δεν μας δίνει απλώς μόνο μια πιθανότητα υποτροπής, αλλά κάνει διαστρωμάτωση της πιθανότητας υποτροπής μέσα στα 5 πρώτα χρόνια. Ας δούμε λιγάκι ένα παράδειγμα.
Έχουμε λοιπόν έναν ασθενή, ο οποίος είναι πρώτη εμφάνιση. Έχει μόνο έναν όγκο, ο οποίος είναι μικρός, κάτω από 3 εκατοστά στη μέγιστη διάμετρό του. Είναι ένας κακός όγκος, ταφένα grade 3, αλλά δεν υπάρχει καρκίνωμα inside του. Με βάση λοιπόν το νομόγραμμα αυτό θα μας δώσει στα 5 χρόνια, τα βλέπετε όλα τα αποτελέσματα ανά έτος, στα 5 χρόνια ότι οι μισοί ασθενείς από αυτούς θα υποτροπιάσουν. Και το 17% ουσιαστικά των ασθενών αυτών θα εξελιχθεί σε διευθυντικό όγκο. Για να κλείσω λοιπόν την παρουσίασή μου, όσον αφορά το θέμα της πρόγνωσης, της πρώιμης διάγνωσης και της αξιολόγησης υποτροπής, ίσως τα νομογράμματα αποτελούν σήμερα την πιο ακριβή μέθοδο. Είναι η μόνη μέθοδος η οποία μπορεί να μας δώσει ποσοστά και να προβλέψουμε την πιθανότητα εξέλιξης ή υποτροπής της νόσου. Βέβαια, το μεγάλο ερωτηματικό είναι ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κανένα δεδομένο ότι αυτά τα νομογράμματα άλλαξαν κάτι στην περίθαλψη των ασθενών. Ότι μας βοήθησαν, ότι οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται καλύτερα ή ότι ζουν περισσότερο με λιγότερες υποτροπές. Και βέβαια, όλη η έρευνα πλέον σε διεθνές επίπεδο κυμαίνεται στο να βελτιώσουμε την ακρίβεια των νομογραμμάτων αυτών, έτσι ώστε μελλοντικά να αποτελέσουν αντικείμενο της καθημερινής κλινικής πράξης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.